Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Η σημερινή συζήτηση διεξάγεται υπό το φως καταιγιστικών εξελίξεων και της βαριάς σκιάς των γεγονότων τόσο στα εθνικά ζητήματα όσο και στην οικονομία. Η οικονομία μας έχει μπει σε μια βαθιά ύφεση και είναι απολύτως βέβαιο ότι η πλειοψηφία του σώματος εδώ δεν έχει καμία συνέστηση των γεγονότων. Έρχεται ο υπόκουφος θόρυβος των γεγονότων, αλλά η πλειοψηφία νομίζει ότι θα περισσώσει κάτι από μια συστηματική προσπάθεια αντιπερισπασμού. Έχουμε εξελίξει την οικονομία με την ύφεση, έχουμε την προοπτική, τη δυσμενή, της εφαρμογής της έκθεσης Πισαρίδη, την οποία επιθυμούμε κι εμείς να δούμε για να ανοίξουμε συζήτηση, και έχουμε βεβαίως και τις εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά, οι οποίες εξελίξεις είναι αποτέλεσμα, δυστυχώς, και διπλωματικής, αλλά και επιχειρησιακής ολιγορίας της κυβέρνησης. Τι κάνει λοιπόν η κυβερνητική πλειοψηφία? Έναν συστηματικό αντιπερισπασμό. Ξεκινάει με την Οβάρτης. Και ακούω εδώ ομιλίες σήμερα, σαν να μην έχει μεσολαβήσει τίποτα. Πού είναι το σκάνδαλο, Οβάρτης? Εσείς οι ίδιοι ομολογήσατε ότι δεν υπάρχει σκευωρία, διότι διευρύνατε το κατηγορητήριο. Δεν άκουσα καμία αναφορά στο γεγονός ότι η ίδια η εταιρεία παραδέχτηκε ότι χρημάτιζε στην Ελλάδα για να ευνοείται. Θέλετε να την ξεχάσετε αυτή την ομολογία? Μήπως δεν συνέβη? Θα διεκδικήσετε αποζημιώσεις από την εταιρεία προς όφελος του δημοσίου? Ή μήπως πρέπει να τους πληρώσουμε και για ψυχική οδύνη? Αυτά τα ερωτήματα νομίζω είναι εκοφαντικά και ενώπιον του ελληνικού λαού γίνεται και αστεία η προσπάθειά σας, κυρίες και κύριοι. Τελειώσατε με την Οβάρτης, πήγατε στη δική μου στοχοποίηση. Εδώ θα ήθελα να πω κάτι για ένα λεπτό. Πρώτον, το ζήτημα των γαναλιών. Έχετε πολύ μεγάλο θράσος, έτσι? 30 χρόνια το ελληνικό δημόσιο δεν είχε εισπράξει ούτε ένα ευρώ για τις άδειες. Ούτε ένα ευρώ. Και προσέξτε τι επιχειρήματα κομίζετε στο δημόσιο διάλογο. Τα πολλά από αυτά είναι και υποβολημιαία, διότι έχουν δοκιμαστεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Δεν έχει υπάρξει διαγωνισμός ο οποίος πέρασε μεγαλύτερο πολλαπλό κόσκινο με αλλεπάλληλες αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ακύρωσης σε όλη του τη διαδικασία από το διαγωνισμό για τις άδειες. Κανένας στο ελληνικό δημόσιο. Και θέλω να σας θυμίσω επίσης ότι με βάση αυτόν τον διαγωνισμό ομόφωνα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε ότι οι άδειες αποτιμώνται στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Και αντί να έρθετε εδώ να ζητήσετε μια συγγνώμη, που δεν είχατε 30 χρόνια εισπράξει τίποτα, παρέλασαν και πρώην υπουργοί από αυτό το βήμα και στα μέσα ενημέρωσης. Δεν οφείλουν μια εξήγηση? Και καλά, άντε τις άδειες δεν τις καταφέρατε. Σκοπίμως, λέω εγώ. Τα 150 εκατομμύρια από το φόρο διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων, γιατί δεν τα εισπράτατε? Προσωπικά γνωρίζω, ναι, υπάρχουν κάποιοι κύκλοι οι οποίοι δεν θα το συγχωρέσουν ούτε σε μένα, ούτε στην παράταξή μας αυτό που κάναμε και εφαρμόσαμε για πρώτη φορά το Σύνταγμα στο πεδίο το τηλεοπτικό. Αλλά ξέρετε, επειδή ο κόσμος έχει και νου και γνώση, τα επιχειρήματά σας τα δοκιμάζετε και τα μετράτε, μαθαίνουμε στις δημοσκοπήσεις. Και πηδάτε από το ένα θέμα στο άλλο. Μειονείς, μάλιστα. Είναι προφανές ότι δεν σας ενοχλεί. Θα χρειαστώ 2 λεπτά και την κατανόησή σας, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι δεν σας ενοχλεί ότι εδώ πέρα είχε στηθεί ένα ολόκληρο κύκλωμα συστηματικών παρακολουθήσεων. Και ο ομιλών υπέστη και φυσική παρακολούθηση, πέραν όλων των άλλων. Θα σας πω το εξής όμως και προσέξτε. Αυτοί που διακινούν ότι υπάρχουν και άλλες κασέτες, σκεφτείτε μήπως το απευθύνουν σε εσάς το ερώτημα. Γιατί έχουν υπάρξει κολλητοί σας για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Πατήσατε όμως και εκεί τα κορδόνια σας. Διότι τι βγήκε από τη συνομιλία που παρανόμως ηχογράφησε ο λογοκύριος? Απέδειξε το δικό μας τον ισχυρισμό ότι η παρέμβασή μας ήταν κατόπιν έκκλησης της χώρας του Ισραήλ. Πρώτον. Και βεβαίως άφησε και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Για τα θολά σημεία
τη συνομιλία, τα οποία σας δώσαν εσάς επιχειρήματα να έρθετε εδώ πέρα και να πετροβολάτε. Ρωτάω λοιπόν εγώ τώρα, σε λίγη ώρα θα ανέβει σε αυτό το βήμα ο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος κρύβεται. Κρύβεται να απαντήσει λοιπόν τι έγινε το 2013. Και γιατί είπε στον εκδότη Φιλιππάκη, μην ακουμπάς, σε σένα έρχομαι, μην μιλάς τώρα, έρχομαι σε σένα. Είπε λοιπόν στον εκδότη Φιλιππάκη, ο Σαμαράς, μην πειράζεις τον Μιονί και τον Παπασταύρου, γιατί μας έχουν βοηθήσει. Δεν θα ήταν μια πράξη πολιτικής γενναιότητας να έρθει ο Σαμαράς στην πρώην ακριτική, κύριε Πρόεδρε? Θα ήτανε. Δεν το έκανε. Δεν θα ήταν μια πράξη πολιτικής γενναιότητας να έρθει και να εξεταστεί κατά την παράσταση με τον Παπαγγελόπουλο? Θα ήτανε. Δεν το έκανε. Γιατί δεν το έκανε? Γιατί δεν το έκανε? Κύριε συνάδελφε, δεν έχετε τέτοιο πολιτικό θάρρος, δεν έχετε. Επειδή λοιπόν η Νοβάρτης έχει ομολογήσει στο συμβιβασμό της με το αμερικανικό δημόσιο ότι χρημάτιζε και είχε και διάφορα... Κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ, αφήστε τον... Κύριε συνάδελφε, κύριε συνάδελφε, σας παρακαλώ πολύ. Λοιπόν... Κύριε συνάδελφε, κοιτάξτε να δείτε... Αφήστε τον ομιλητή να τελειώσει και όποιος ανεβεί πάνω στο βήμα θα απαντήσει. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να κρατάμε την ησυχία. Αυτό το βήμα είναι ιερό και απαιτεί και ένα επίπεδο στο οποίο είναι προφανές ότι τα εντελούμενα του Φρουζή δεν μπορούν να ανταποκριθούν στο ύψος αυτού του επίπεδου. Λοιπόν, άρα λοιπόν νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτική. Ειλικρινά πιστεύω ότι θα δράξει την ευκαιρία ο κύριος Σαμαράς, ανεβαίνοντας αυτό το βήμα, να της δώσει αυτές τις απαντήσεις. Διότι εδώ πέρα ξαφνικά καταλάβαμε όλοι ότι υπάρχει μία λεπτή γαλάζια γραμμή που συνδέει δύο τεράστια σκάνδαλα διασπάθησης δημοσίου χρήματος στην Ελλάδα. Λίστα Λαγκάρτ και Νοβάρτης. Για δείτε λίγο την ανθρωπογεωγραφία. Μήπως είναι τα ίδια πρόσωπα που ανακυκλώνονται? Τι έχουμε εδώ? Την εθνική της φοροδιαφυγής και της διασπάθησης του δημοσίου χρήματος? Αυτή είναι λοιπόν η εντεκάδα. Η Dream Team. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι έχετε και πάρει τα μαθήματά σας και από αυτή την ιστορία. Έχει αποδειχθεί ότι είστε εσείς αυτοί που εργαλειοποιήσατε... Πρέπει να κλείσετε τη σχέση, κύριε Συνάδελφε. Κλείνω, κυρία Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο. Έχει αποδειχθεί ότι εσείς είστε αυτοί που εργαλειοποιήσατε, αξιοποιήσατε πολιτικά ένα καθεστώς και ένα παρακράτος παρακολουθήσεων και είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι θα έχουμε ενδιαφέρουσες εξελίξεις και θα αποδειχθεί εάν το ενορχιστρώσατε κιόλας. Και σε αυτά θα πρέπει να δώσετε απαντήσεις. Τη δε την βορυχία των τελευταίων ημερών νομίζω ότι θα πρέπει να την αφήσω ασχολίαστη. Είστε πραγματικά αχαρακτήριστοι. Είναι αθλειότητα αυτό που κάνετε και φαίνεται ότι δεν έχετε πάρει μαθήματα, δεν διαβάζετε ιστορία, είναι ενδυμικό χαρακτηριστικό της δεξιάς αυτό, αλλά να ξέρετε ότι το 2020 δεν είναι ούτε 1965 ούτε 1989. Ευχαριστώ πολύ, κύριε συνάδελφε.